Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο όταν το είχα πρωτοδεί είχα ενθουσιαστεί. Είχα πάρει κάτι παρόμοιο από το eBay και θα σας δείξω κιόλα για να τα συγκρίνουμε, ευκαιρία είναι. Και πρώτη φορά το είχα δει το συγκεκριμένο προϊόν του Unbox Holix. Σε ένα νομίζω, δεν θυμάμαι πότε, Κυριακή Σάββατο, ένα βίντεο όταν είχαν ανεβάσει τα παιδιά. Και Πώ έτυχε η εταιρεία μου έστειλε μήνυμα κάποια στιγμή και μου λέει: Θε να το δοκιμάσει, να δει αν αξίζει, αν είναι ωραίο, να το δείξει και στο κανάλι σου. Λέω: Παι, Παιδιά, περίμενα πώ και πώ θα τα γόρζα. Είχα σκοπό να τα αγοράσω, γιατί η αλήθεια είναι τα χρειαζόμουν τα συγκεκριμένα. Και τέριασε και μου ήρθαν από την εταιρεία την ίδια. Οπότε, σα ξεκινάω το βίντεο λέγοντα ότι καταρχήν είναι ένα δείγμα το οποίο έχει έρθει φρύσσε αλλά είναι ένα δείγμα το οποίο έχοντα δει τι κάνει. Είχα σκοπό να το αγοράσω ήδη. Αλλά ευκαιρία είναι να το δούμε και μαζί γιατί εγώ ξέρω τι κάνει ακριβώ. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα είναι τα Fixate Gel Pads. Πριν από πολύ καιρό, στο eBay, είχα βρει αυτά εδώ. Και γι' αυτά φταίει ο εαρθό μου. Είναι όμορφα, όμορφα. Είναι πώ τα λένε, σιλικονούχα. Τα βλέπετε τώρα, πώ να το θέσω αυτό. Τέλο πάντων, χαλάκι είναι, το οποίο κάθεται πάνω στο αυτοκίνητο, κολλάει και κολλάει και το κινητό οτιδήποτε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτά όλα μαζεύουν σκόνη αρκετά εύκολα, όμω αν τα πλύνει, η αλήθεια είναι ότι καθαρίζουν και ξανακολλάνε αμέσω. Όπω και αυτά, αν τα πλύνει, λειτουργούν κανονικά, γι' αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει άπειρα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο δεν με βόληψε γιατί ήταν πάρα πολύ λεπτό. Και επίση, μάζευε πάρα πολύ σκόνη στι ε, τρίχε. Επίση, είχε αυτό εδώ το πράγμα για άντοχη και σε κάθε επιφάνεια δεν κρατούσε τίποτα. Δηλαδή, τυπικά σε κάθε επιφάνεια δεν με βόλυψε. Αυτά εδώ έχω δει ότι είναι πολύ πιο ποιοτικά και πολύ πιο καλά. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά στην τιμή. Αυτό έχει 1-2 ευρώ. Αυτό έχει 5 με 10 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά θα σα έχω το το site της εταιρεία της ίδια, η οποία έχει μέσα και καλά για να μπορείτε να... Βασικά έχει κατάλογο αν θυμάμαι καλά για να μπορείτε να τσεκάρετε τι, πώς και γιατί και τιμέ και όλα. Είναι αρκετά νορμάλοι τιμέ. Όλους τους για ελληνική αντιπροσωπία είναι πολύ νορμάλοι τιμέ. Λοιπόν, πάμε όμως να το δούμε γιατί σας έφαγα λίγο το χρόνο. Νομίζω αν θυμάμαι καλά πρέπει να μου έχουν 5 κωδικούς, 5 διαφορετικά πραγματάκια να δούμε, αλλά θα το τσεκάρουμε κιόλα. Λοιπόν, Ωραία. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά πρώτα. Έχουμε την κάρτα τη εταιρεία. Fix 8 gel pads με τι πληροφορίε όλε. Θα σα έχω το link, το site, οτιδήποτε υπάρχει και το facebook τη της, της συγκεκριμένη εταιρεία για να τα τσεκάρετε. Σα ξαναλέω το ωραίο είναι ότι είναι αρκετά οικονομικά. Δεν είναι ακριβά. Γι' αυτό που κάνουν δεν είναι καθόλου ακριβά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η καρτούλα. Να τους πω προκαταβολικά ότι τους ευχαριστώ γιατί μου θέλησαν να μου στείλουν τα δείγματα για να τα τσεκάρω και σας ξαναλέω είναι από μια εταιρεία την οποία την είχα τσεκάρει πολύ πριν επικοινωνήσει μαζί μου και είχα ενθουσιαστεί εξ αρχή με αυτά που έχει. Οπότε καταλαβαίνετε όταν κάτι παρακολουθείς και ξαφνικά έρχονται και σου λένε ξέρεις κάτι, θες να το δοκιμάσεις, λες οκ, okay, ναι εννοείται. <laughs> λοιπόν, έχουμε πέντε διαφορετικά, ανεδεξή έχει πολλές καρτούλες μέσα. Εντάξει, μια ήταν αρκετή, αλλά δεν πειράζει. Επίση έχει. Λοιπόν, καταρχά τα πάμε με τη σειρά. Ένα πακέτο με πέντε strips. Μικρά strips, τα οποία μπαίνουν σε κλειδιά σε μπρελογ, για να μπορεί να τα κολλάσει οπουδήποτε ή οπουδήποτε θε εσύ. Σε μικρέ επιφάνειες. Οπότε, πέντε strips αυτά. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, 10 διάφανα fixed ε, fixate gel pads. Εν τω μεταξύ όλα Fixate gel pads λέγονται, αλλά αλλάζουν, νομίζω οι Έχουμε ένα μεγάλο για τάμπλετ ή για οτιδήποτε άλλο, μεγάλη, οτιδήποτε άλλο έχει μεγάλη επιφάνεια, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Έχουμε ένα διάφανο στρογγυλό, το βλέπετε. Το ωραίο είναι ότι όντως και τα διάφανα χρειάζεται, πιστέψτε με. Και τα διάφανα δεν κρατάνε, βασικά κρατάνε όλα σκόνη γιατί κολλάνε, αλλά είναι φαίνονται πιο ωραία μερικέ φορέ από τα μαύρα, αλλά ανάλογα το τι θέλει, να πώ να τα χρησιμοποιήσει. Και έχουμε και ένα τρίγωνο και ένα στρογγυλό μαζί. Οπότε συνολικά έχουμε ένα, 2, 3, 4, 5, Όπω και μου είπαν, έτσι και έγινε. Λοιπόν, α τα πάρουμε όμω εξ αρχή. Ωραία. Α δούμε ποιο να δούμε. Α δούμε αυτό εδώ. Ε, Εν τω μεταξύ σα είπα και τι είναι αυτά τώρα για όσου δεν ξέρετε. Πολλοί από εσά ξέρετε, τα έχετε χρησιμοποιήσει ή όχι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το κολλά πάνω σε επιφάνειε όπω είναι. Ε, εν τω μεταξύ, σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω το, το Uncharted ω δείγμα για να μην το κολλάω στον τοίχο. Αλλά όντω, ναι, πες να χρησιμοποιήσω το Uncharted ω δείγμα. Ελπίζω, ελπίζω να μην συγχωρήσετε γι' αυτό. Ε, λοιπόν, ε, το συγκεκριμένο το κολλάς και πάνω του βάζει το κινητό σου, βάζει το tablet, βάζει οτιδήποτε γουστάρει. Θε να μείνει σε ένα, μια επιφάνεια η οποία δεν είναι οριζόντια. Και σε κρατάει φυσικά, εννοείται ακόμα καλύτερα. Αλλά α πούμε, σκεφτείτε, ε, βλέπετε μια συνταγή από το ίντερνετ στο τάμπλετ και θέλετε να την κάνετε. Μπαπ στο. Έρχεται εδώ πέρα το ντουλάπι σα. Μπαπ το πετά πάνω στο ντουλάπι. Α πούμε, το να το κάνω. Γιατί έχει πολύ πλάκα αυτό από ό,τι έχω δει. Λοιπόν, είσαι εσύ τώρα το σενάριο. Θα, είσαι εδώ, αυτό είναι το ντουλάπι σου εδώ, μαγειρεύει. Το, το πετά. Εν μεταξύ, μπορεί να το πετάξω κι εσύ. Ωραία, πιάνει. Το οποίο κολλάει αρκετά καλά. Λοιπόν, το πετάς, κάθεται πάνω και εσύ θες να βάλει το τάμπλετ σου. Εν μεταξύ, εγώ θα βάλω το κινητό μου. Ω, τι λε τώρα. Ναι, λοιπόν, βάζει το τάμπλετ σου και μαγειρεύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι. Να το θέσω πιο σωστά, θε να μαγειρέψει. Βαριάσε τόσο πολύ και θε να δει τη ή οτιδήποτε άλλο γουστάρι στο Ιντερνετ. Κολλά το κινητό σου, το τάμπλετ σου πάνω στο ράφι του, στον τουλάπι σου και καθώ μαγειρεύει, βλέπει YouTube και περνάει πιο ευχαριστά η ώρα. Και είναι πολύ πιο ευχαριστώ να το βλέπει όρθιο παρά να σκύβει και να βλέπει προ τα κάτω, σύντομα ότι δεν μπορεί να λερωθεί ή να πέσει κάτι πάνω του. Και αλήθεια είναι ότι. Α! Εν πρέπει να το πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να πέσει. Από μόνο του δεν πρόκειται να πέσει. Βλέπετε, εν τω μεταξύ θέλω να χαλάσω τη τέτοια, αλλά. Βλέπετε, δεν πέφτει. Είναι αρκετά καλό. Είναι πολύ καλό, βασικά. Ε, τι λε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, κρατάει αρκετά μεγάλο βάρο. Θα δείτε και στου κωδικού μέσα. Εν τω μεταξύ, τώρα να σα τα χαλάσω όλα, δεν μου πάει η καρδιά γιατί είναι λίγο το CD μου. Αλλά όσο πιο μεγάλη επιφάνεια, τόσο πιο. Καλό! Μετράει. Μετράει και με το παραπάνω. Ε το ωραίο είναι ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία για να διαλέξει ο καθένα ό,τι θέλει. Α πούμε, για παράδειγμα, αυτό εδώ μπορεί να το βάλει πάνω στο αμπρελόκ σου να μην στα χαλάσει, να φαίνεται όμορφο σχετικά. Βέβαια, αν δεν είχε και το F, θα φαινόταν ακόμα πιο όμορφο. Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι no name. Οπότε, ναι, έχει πάνω το. Πώ είναι το logo τη εταιρεία για να ξέρει ότι είναι τα OK, τα κομπλέ. Εν τω μεταξύ είναι πολύ πιο δυνατά. Αυτά, αυτό εδώ σε κάθε επιφάνεια δεν μπορεί να το κρατήσει και στο λέω εκπείρα δεν έχω κανένα λόγο να σα πω ψέματα για το συγκεκριμένο. Τα έχετε δει στο eBay, ξέρετε πόσο ενθουσιασμένο ήμουν και όντω είναι γαμάτα. Απλά σε κάθε την επιφάνεια δεν μπορεί να το κρατήσει με τίποτα. Τώρα δεν έχω δοκιμάσει πιο παχύ. Φαίνεται και η διαφορά στο πάγο ούτω ή άλλω. Wow. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται και η διαφορά στο πάγο. Αυτό είναι αρκετά πιο παχύ. Παίζει να είναι γύρω στα 6 χιλιοστά ή 5, 5 6 χιλιοστά περίπου. Έτσι, όπω το κόβω με το μάτι. Δεν έχω το παχύμετρο μαζί. Αυτό εδώ είναι γύρω στα 2 χιλιοστά σε πάγο. Και ναι, Γενικά, αν θε να κάνει χρήσει. Για το αμάξι να σα πω. Το αμάξι βολεύει πάρα πολύ. Αν θε να βάζεις το κινητό σου, so αλλά like, από πύρα και την εμπειρία που συγκέντρωσα στο αμάξι. Το μόνο μεγάλο αρνητικό είναι ότι μαζεύει πάρα πολύ εύκολα σκόνη, ειδικά το καλοκαίρι γεμίζει χώμα και είναι απελπισία και πραγματικά το ψυχάθηκα στο αμάξι. Γι' αυτό σε αμάξι ενώ κάνει είναι ωραίο, βέβαια στο τζάμι μπορείτε να βάζετε webcams ή οτιδήποτε. Να, μια καλή χρήση επίση είναι μπορεί να βάλει την webcam σου ή να βάλει. Δεν με ξεβάζει το χέρι μου μπροστά στην κάμερα. Να βάλει τη webcam σου ή τη sports κάπου και να γράφει μέσα στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Θε να τραβήξει ένα πλάνο και θε να, καρφ... να καρφώσει την κάμερα πάνω στο ντουλάπι για καλύτερα πλάνα. Ναι, βολεύει. Όπω σα λέω, η χρήση δικιά μου, η νούμερο ένα που θα το γράψω, Καθώ μαγειρεύω, παπ, το κολλά πάνω στο ντουλάπι και κάθεσαι και χαζεύει YouTube. Επίση, στο γραφείο. Εάν έχετε γραφείο με πλάινα, βέβαια, όχι στο πλάι εδώ, όπω βλέπετε όπω το έχω εγώ, έχετε δει το room tour πλέον, δεν έχετε λόγο να μου πείτε για room tour. Αλλά ναι, αξίζουν, όπω είπε και για τα κλειδιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στα κλειδιά, επειδή το βάζει μέσα στην τσέπη, μπορεί να κολλήσει. Δηλαδή, σκέψου, βάζει τα κλειδιά σου κάπου, βάζει και αυτό για να κολλάει, τάκ, αλλά ναι. Επίση, βέβαια, μπορεί να το στερεώσει στον τοίχο ή κάπου, ώστε να κουμπά τα κλειδιά σου πάνω. Πρακτικά. Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπο τη πατέντα. Ξέρω ένα εκατομμύριο τρόπου για να αξιοποιήσω τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε στον τόνο τη φωνή μου πόσο γαμάτο είναι όλο αυτό. Δηλαδή, κάθεται πόση ώρα και δεν έχει πέσει το κινητό. Να δοκιμάσω και κάτι πιο βαρύ. Εν τω μεταξύ. Ναι. Δεν λερώνεται τόσο εύκολα όσο τα άλλα. Αυτά εδώ λερώνεται πιο εύκολα είναι η αλήθεια. Ε... Φαίνεται ποιοτικό, φαίνεται πολύ ποιοτικό. Να δω τώρα κάτι πιο βαρύ, έχω κάτι πιο βαρύ. Τι να έχω πιο βαρύ. Θα το κρατη... αποκλείεται να το κρατήσει, αλλά είμαι περίεργος να δω αν θα κρατήσει το, το πληθυρολόγιο ζυγίζει γύρω στο 1,5 κιλό. Τι λέει. 300, πάντως είναι πάνω από 1 κιλό. Και ναι, το κρατάει και είναι το μικρό. Εντάξει, οκ, okay. ναι, 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 ναι. Και έπεσε. Αλλά το κράτησε αρκετή ώρα. <laughs> ναι, ναι, και πάλι ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay. οκ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για τόσο μεγάλο βάρο, αλλά ναι, ναι, ναι. Αξίζει. Το τάμπλετ σα θα το κρατήσει άνετα. Το τάμπλετ ζυγίζει το 1-10% από ό,τι αυτό σε βάρο. Οπότε, ναι. Ευχαριστώ το Uncharted για την ε, βοήθεια. Ηταν πολύ χρήσιμη. Τσεκάρετε τα. Η αλήθεια είναι, μπείτε, δείτε τα. Θα σα αρέσουν, πιστεύω. Είναι αρκετά χρήσιμα για κάποιου οι οποίοι ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν, κάποιου οι οποίοι τα χρειάζονται για βίντεο ή οτιδήποτε, ή απλά θέλετε να βλέπετε YouTube καθώ κάνετε δουλειά στο σπίτι ή μαγειρεύετε. Λοιπόν, αυτό από μένα ήθελα να τα δείξω. Τα κρατάω καιρό γιατί ήθελα να τα δω με την ησυχία μου ένα βράδυ έτσι να αράξω μαζί σα και να τα τσεκάρουμε. Είναι αρκετά όμορφα και η τιμή του είναι normal. Όλο παραδόξους είναι normal για, για Ελλάδα. Σα το λέω και σα το υπογράφω. Αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.